πάρκινγκ, στα περιφερειακά ταξί, στον τοπικό σύμβολο του κυρίου Χατζησημονίδη που έχει ταξί, στην περιοχή του Γαύρου. Όλο αυτό μου φαίνεται πολύ πονηρό. Τοπικός σύμβουλος του κυρίου Χατζησημεωνίδη έχει αγοραίο, πρώην αγοραίο ουσιαστικά. Ναι, έχει περιφερειακό ταξί στο Δήμο του Γαύρου. Και θεωρείτε ότι αυτό συνδέεται. Είναι αυτός ο οποίος κάθε μέρα σε καθημερινή σχεδόν κατάσταση ερχόταν στο Δημαρχείο και απαιτούσε να του δοθούν αυτές τις θέσεις πάρκι. Ποια ήταν όλα η απάντηση? Αυτό είναι εκ του πονηρού, είναι εκ του πονηρού εντελώς, ασχέτως ό,τι και να πούνε. Ό,τι και να πούνε το πολύ εύκολο και καλά να ξυπηρετήσουν τα ιεροντάκια και το ένα και το άλλο, είναι εκ του πονηρού. Γι' αυτό και εγώ σήμερα σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που έκανα με τον κύριο Μπαχαρίδη, λέω: δώστε του στον ναυτικό όμιλο να του καλούν οι παππούδες μετά να πηγαίνουν να του παίρνουν από εκεί που θα είναι. Θα πάνε. Πάλι απάντηση θα πάρω. Τι απάντηση πήρατε γενικότερα από τον κύριο Μπαχαρίδη σε όλο αυτό? Ο κύριος Μπαχαρίδης, αφού διαπίστωσε τελικά ότι η απόφασή του θεωρείται ότι δεν είναι νόμιμη, μου λέει να κάνετε μια ένσταση και να απορριφθεί και την αντιπεριφέρεια. Έχω αντίστοιχη περίπτωση, σας λέω, και από την περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία απέρριψε έτοιμα πάλι ταξί να πάνε να ενταχθούν να κάνουν κάπου πιάτσα. Mm-hmm. Θα το καταθέσω και αυτό στην περιφέρεια, θα το καταθέσω και αυτό στο Δήμο, ολόκληρο το πρακτικό και ολόκληρη την απόφαση. Θα καταθέσω και την νομοθεσία, η οποία διέπεται ταξί. Και τέλος πάντων, αφού τόσο πολύ βιάζονται κάποιοι να έρθουν στην πιάτσα ταξί της Καστοριάς, ας περιμένουν την νομοθεσία της, η οποία θεωρώ και πιστεύω ότι αν όχι αύριο, μέσα στη βδομάδα θα ψηφιστεί. Αν ψηφιστεί και τους εντάσσει, έχει καλώς. Εάν δεν τους εντάσσει, θα πρέπει να κάνουν αυτό που κάναν τόσα χρόνια. Δηλαδή, εάν θέλει ο Δήμος πραγματικά να τους εξυπηρετήσει, ας τους δώσει μηνιαίες κάρτες αυτούς τους 3-4 οι οποίοι θέλουν να έρχονται και καλά στην Καστοριά για τους πελάτες τους. Mm-hmm. Δήθεν, έτσι, πάντα για μένα λέω δήθεν. Να δώσει τις κάρτες, να έχουν ελεύθερο πάρκινγκ, να παρκάρουν όπου μπορούν, γιατί έτσι λέει η νομοθεσία, όπου μπορούν, γιατί αν καθιερωθεί συγκεκριμένος χώρος, θεωρείται ως χώρος πάρκινγκ. Πιάτσα δηλαδή, συγγνώμη. Ναι. Αντίστοιχες πιάτσες υπάρχουν μόνο στην Θεσσαλονίκη, που φρονούνται 24 ώρες βάσος, περιφρονούνται από την αστυνομία, στο αεροδρόμιο, στην Αθήνα, στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι της Οικουμενίτσας. Δηλαδή αυτή η Καστοριά πάντα πρωτοποριακή θα είναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Η μοναδική πόλη η οποία θα παραχωρήσει θέσεις πάρκινγκ σε περιφερειακά ταξί θα είναι η Καστοριά. Καμιά άλλη πόλη πριν της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Οικουμενίτσας. Οι οποίες να έχουν θέμα. Εμείς τι θέμα έχουμε? Μάλιστα. Φαντάζομαι. Γι' αυτό σας λέω, όλα αυτά είναι εκ του πονηρού. Για μένα πραγματικά είναι εκ του πονηρού. Ειδικά τα περιφερειακά ταξί το θεωρώ 100% είναι εκ του πονηρού. Από το δε Δήμο θεωρώ μια αφέλεια στο θέμα ότι δεν έπραξε τα νόμιμα και τα σωστά. Θεωρήσαν ότι αυτό το πράγμα δήθεν γίνεται για να εξυπηρετηθούν τα περιφερειακά ταξί και τα γεροντάκια, ίσως τα επιχειρήματα των περιφερειακών ταξί, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μόνο έτσι δεν είναι τα πράγματα. Μάλιστα, λοιπόν. Νομίζω είστε εξαιρετικά σαφείς σε αυτά τα οποία λέτε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα δούμε βέβαια. Όχι, έχω ένα θέμα το οποίο προέκυψε αυτές τις μέρες, προχθές μάλιστα συγκεκριμένα. Θέλω να μιλήσω για μια μείωση τιμολογίου η οποία κάνουν τα ταξί Καστοριάς πλέον, από 1η Απριλίου και δεν είναι πρωταπριλιάτικο αστείο, έτσι, μη θεωρηθεί. Στην κατάσταση δυστυχώς που διέπει και τη χώρα και την οικονομία και τις τσέπες όλων μας πλέον, έτσι, αποφασίστηκε στο προηγούμενο γενική συνέλευση κάποια μείωση τιμολογίου, η οποία θέλω να σας αναφέρω, να τη γνωρίζετε. Βεβαίως, γιατί φαντάζομαι ενδιαφέρει και πολύ κόσμο. Λοιπόν, από πιάτσες νοσοκομείων, εργατικών και ΤΕΗ, προς τις πιάτσες πλέον κατεβάζουμε το τιμολόγιο από 3,40 σε 3 ευρώ. Μία προσφορά. Το βράδυ η διπλή ταρίφα καταργείται. Δηλαδή πλέον, για να σας το αναλύσω αναλυτικά, να σας το πω αναλυτικά. Ναι. Εάν κάποιος καλούσε από το Άργο το βράδυ διπλή ταρίφα, θα έπαιρνε ταξί π.χ. από το Ακρόαμα για να έρθει στην Καστοριά, θα πληρώνει 30 ευρώ. Πλέον θα πληρώνει όσο και την ημέρα, 16 ευρώ. Αντίστοιχα, η Κολοκυνθού λέμε τώρα που θα πληρώνει 16 ευρώ, θα πληρώνει γύρω στα 9. Αντίστοιχα, το Μαύρο που θα πληρώνει πάλι 30 ευρώ, θα πληρώνει γύρω στα 15 και ούτω καθεξής. Και μια ακόμη κίνηση που κάνουμε είναι από το Μανιάκι προς την πόλη της Καστοριάς για την πιάτσα. Κατοχυρώνουμε τα 5 ευρώ. Και το κυριότερο από όλα, ας πούμε, για να μην. Είναι και η κλίση των ταξί, η οποία κατεβαίνει από 1,90 σε 1,60. Δηλαδή πλέον η ελάχιστη μίσθωση με κλίση εντός πόλης της Καστοριάς θα είναι 5 ευρώ.
Βέβαια τώρα αυτά μπορεί να σα φαίνονται σαν όλα γαλλικά, αλλά στον πλάνο του ταξί τέλο πάντων. Όχι, τα ξέρω γιατί έχει τύχει και εγώ να χρησιμοποιήσω ταξί και ξέρω πάρα πολύ καλά πώ είναι να βλέπει το ταξίμετρο και να λε πόσο θα φτάσει ορισμένε περιπτώσει. Είναι μια κίνηση η οποία γίνεται με το σκοπό να προσελκύσουμε κάποιους πελάτες στο ταξί μας, mm-hmm. να τους δείξουμε ότι και εμείς μπορούμε, ας πούμε, να είμαστε ανταγωνιστικοί υπό την υπολείπων. Θέλουμε και εμείς να επιβιώσουμε. Είμαστε 88 οικογένειες οι οποίες δουλεύουμε στον χώρο του ταξί, μόνο στην πόλη της Καστοριάς. Mm-hmm. Και θέλουμε τέλος πάντων και εμείς, ας πούμε, να ανεβάσουμε λίγο τη δουλειά μας. Μάλιστα, λοιπόν. Ωραία, φαντάζομαι αυτό ενδιαφέρει αρκετό κόσμο. Θα έχουμε βεβαίως και σχετικά ρεπορτάζ και τις επόμενες ημέρες να δούμε τελικά. Απλά θα παρακαλέσω λίγο το επιβατικό κοινό για το πρώτο διάστημα, μέχρι να αντιληφθούν καλά και οι συνάδελφοι, έτσι ακριβώς πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Θα υπάρχουν κάποια παρατράγουδα, σαφέστατα, το πιστεύω. Αλλά θέλω με το επιβατικό κοινό να κατανοήσει λίγο την μη σωστή ενημέρωση, να μην έχουν καταλάβει καλά ακριβώς κάποιες περιπτώσεις δρομολογίων. Πάντως το βασικό είναι, θέλουμε διπλή τα ρήφα το βράδυ, κλείσει στα 1,60, αυτό να μείνετε, και από τις πιάτσες εργατικών, νοσοκομείου και ΤΕΗ προς τις πιάτσες είναι 3 ευρώ. Νομίζω μπορείτε να τα καταστήσετε απόλυτα σαφή σε όλους τους συναδέλφους σας, να μην έχουμε και άλλα παραθυράκια. Έχει και άλλα, όχι παραθυράκια, δεν θα το λέγα παραθυράκια, έχει και άλλες υπορεινότητες αυτή η απόφασή μας. Απλά τώρα σας λέω τα τρία βασικά τα οποία θέλω να, σε αυτά να μείνει ο κόσμος. Πάρα πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ να ευχηθώ, κύριε Τωτονίδη. Αυτά λοιπόν με την ένσταση που υποβάλλει ο Άγιος Χριστόφορος και φυσικά κάνει λόγο για σκοπιμότητα από πλευράς των πρώην αγοραίων ταξί και για αφέλεια, όπως είπε ο κύριος Τωτονίδης, από πλευράς του Δημοτικού Συμβουλίου που πήρε την σχετική απόφαση για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης στον χώρο των φορτοταξί. Από εκεί και πέρα και τις μειώσεις των τιμών σε συγκεκριμένες διαδρομές και την κατάργηση της διπλής ταρίφας στις βραδινές ώρες μετά την πρόσφατη γενική συνέλευση που πραγματοποίησε το Σωματείο των Ταξί. Πάμε να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Φοιτητές από την Σκωτία ήρθαν στην Καστοριά και θα παραμείνουν στην πόλη μας για μία εβδομάδα. Χθες συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Καστοριάς Μανώλη Χατζησημεωνίδη. Ας δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. 40 φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της Σκωτίας βρίσκονται αυτές τις μέρες στην πόλη μας. Οι φοιτητές, οι οποίοι ασχολούνται με το άθλημα της σκοπηλασίας, κάνουν τις προπονήσεις τους στο ΔΙΝΑΚ. Χθες συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Καστοριάς Μανώλη Χατζησημεωνίδη. Φιλοξενήσαμε εδώ στο Δημαρχείο της Καστοριάς τους αθλητές του σκοπηλασίας από το Πανεπιστήμιο Σεντ Άντριος της Σκωτίας. Είναι από μια πόλη της Σκωτίας, η οποία είναι περίπου στον πληθυσμό ίση με την Καστοριά, 18.000 κάτοικοι. Έχει και αυτή πανεπιστήμιο, 6.000 φοιτητές. Αυτή τη στιγμή φιλοξενούμε εμείς 40 αθλητές, όπου κάνουν τις προπονήσεις τους στο δικό μας ναυταθλητικό κέντρο. Έχουμε παραχωρήσει τις εγκαταστάσεις του ναυταθλητικού κέντρου και θα καθίσουν εδώ αυτοί οι 40 φοιτητές, αθλητές για περίπου μια εβδομάδα, 7 ημέρες. Διαμένουν σε ξενοδοχεία της πόλης μας, τρώνε σε εστιατόρια της πόλης μας, κάνουν και την περιήγησή τους, βλέπουν όλα τα χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης. Είναι κατενθουσιασμένοι και από τη φιλοξενία, αλλά και γενικότερα από την εικόνα της πόλης. Πιστεύω ότι θα μείνουν ευχαριστημένοι και θα μεταδώσουν και στους φίλους τους και στους συγγενείς τους την εμπειρία τους από την πόλη της Καστοριάς. Η αναβάθμιση του ΔΙΝΑΚ περιλαμβάνεται στους άμεσους στόχους του Δήμου. Προτίμησαν εδώ την πόλη της Καστοριάς γιατί διαθέτουμε πράγματι αξιόπιστες και αξιόλογες ναυταθλητικές εγκαταστάσεις. Εμείς σκεφτόμαστε ως Δημοτική Αρχή αυτές τις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις να τις αναβαθμίσουμε, να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο ναυταθλητικό κέντρο όπου θα μπορούν να διοργανώνονται αγώνες μέχρι και παγκοσμίου επίπεδου και όπου θα φιλοξενούνται κατά καιρούς ομάδες για προπονήσεις. Θέλω να πιστεύω ότι αυτές οι δραστηριότητες αναδεικνύουν την πόλη μας και την προβάλλουν στο εξωτερικό, την αναδεικνύουν με αποτέλεσμα να έχουμε ωφέλη από άποψη τουρισμού. Γιατί, όπως ξέρετε, και οι αθλητικές δραστηριότητες είναι μία μορφή, μπορεί να φέρουν μία μορφή τουρισμού, του αθλητικού τουρισμού. Είχαμε τις προάλλες
τους Γάλλους εδώ. Φιλοξενούσαμε τους Γάλλους που μαθαίνανε την ελληνική γλώσσα, 50 άτομα, τώρα 40 άτομα από την Αγγλία και έχουμε και συνέχεια. Τέτοιες δραστηριότητες θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές να γίνονται στην πόλη. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, αραιή συννεφιά προβλέπεται για αύριο Παρασκευή. Άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε και σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας μέχρι και αυτήν την ώρα. Καλό βράδυ σε όλους.